Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο, σε ακόμα μια εύκολη πεντανόστιμη συνταγή. Μπιφτεκάκια στο φούρνο με πατάτες και πιπεριές κόκκινες. Μια συνταγή την οποία μου τη ζητάτε πάρα πολύ στο προσωπικό μου κανάλι και όποτε την έδειχνα πάντα μου λέγατε κάνε τη συνταγή. Ήρθε η ώρα λοιπόν να φάτε τα πιο ωραία και αφράτα μπιφτέκια μαζί με τις πιο τέλειες πατάτες στο φούρνο. Πάμε να δούμε τα υλικά για τις πατατούλες και να συνεχίσουμε μετά με τη ζύμη του κιμά για να δείτε πώς την κάνω εγώ και βγαίνει πολύ αφράτη και πολύ μαλακό το μπιφτέκι και όχι αυτό το σκληρό έτσι που συνηθίζεται να γίνεται ειδικά στα σπίτια περισσότερο. Είναι μια συνταγή στα μπιφτέκια που την είχα κλέψει ουσιαστικά από μια ταβέρνα γιατί ήταν τόσο μαλακά και πεντανόστιμα που τους λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν τα πετυχαίνω έτσι όπως το κάνετε εσείς, αλλά πείτε μου τι βάζετε μέσα για να ξέρω. Και μου είπανε το μυστικό, οπότε πάμε να τα φτιάξουμε. Για τις πατάτες λοιπόν θα χρειαστούμε πατατούλες, 2 κόκκινες πιπεριές κέρατο, είναι οι γλυκές, ελαιόλαδο, λεμόνι, θυμάρι αποξηραμένο, λίγα ντοματίνια, αν έχετε και ντομάτες τώρα που βγαίνουν η εποχή, βάζετε και ντομάτα αν θέλετε, μία ντομάτα ψιλοκομμένη, μία σκελίδα σκόρδο και λίγο νεράκι για να μπορέσουν να ψηθούν ωραία, σωστά και να γίνουν μαλακές. Πάμε να καθαρίσουμε τις πατατούλες και τις κόβουμε στο πυρέξ μας, σε κυδονάτες, έτσι τις λένε, στα 4 δηλαδή, για να έχει μεγάλα κομμάτια, καθώς θα ψηθούν αρκετή ώρα μες στο φούρνο, οπότε να μην λιώσουν. Κόβουμε λοιπόν τις πατατούλες μας έτσι στα 4, τώρα αν είναι μεγάλη σαν αυτήν εδώ μπορεί να την κόψουμε και σε λίγο παραπάνω κομμάτια, θα δούμε πως θα βγούνε. Δεν βλέπετε αυτό, έχει βγει πιο μεγάλο οπότε μπορούμε έτσι κάπως να το κόψουμε. Κοιτάμε τα κομμάτια να είναι περίπου ίδιο μέγεθος για να έχουν και ίδιο χρόνο ψησίματος. Παίρνουμε γύρω στα 5 με 6 ντοματίνια, τα οποία τα κόβουμε στη μέση. Και τα βάζουμε διάσπαρτα μέσα στο ταψί με τις πατάτες. Καθαρίζουμε τις πιπεριές, κόβουμε δηλαδή το πάνω μέρος. Βγάζουμε τα κουκούτσια. Και κόβουμε και το κάτω μέρος. Τις κόβουμε στη μέση και σε κομμάτια πάλι μέσα στο ταψί. Τόση είναι αρκετή, δεν χρειάζομαι άλλο, οπότε την υπόλοιπη μισή τη βάζουμε στο ψυγείο. Παίρνουμε το σκόρδο, το καθαρίζουμε και κόβουμε μικρά κομματάκια, τα οποία τα βάζουμε και αυτά στο ταψί μας. Στίβουμε το λεμόνι. Το ρίχνουμε στο πυρέξ μας. Και βάζουμε και μισό νεράκι, το οποίο το ρίχνουμε και αυτό. Να καλυφθούν δηλαδή με νερό ή τουλάχιστον οι μισές πατάτες, βλέπετε πως είναι, το μισό πυρέξ να έχει νερό. Θυμάρι. Σε αυτό το σημείο όσοι βάζετε αλάτι, βάζετε και αλάτι. Εγώ δεν βάζω πιπέρι στις πατάτες, αλλά με εσείς αγαπάτε να είναι πικάντικα, βάζετε. Και ελαιόλαδο, το ρίχνω με το μάτι να πάει παντού. Θέλει μπόλικο ελαιόλαδο αυτή η συνταγή και αυτές οι πατάτες, να ξέρετε, τρώγονται και έτσι μόνες τους. Είναι κυρίως γεύμα δηλαδή, είναι φοβερές. Έτοιμες, τις αφήνουμε στην άκρη και πάμε να πιάσουμε τον κιμά για να φτιάξουμε τα μπιφτέκια και να τα βάλουμε από πάνω. Σε αυτό το σημείο ανάβουμε το φούρνο, το βάζουμε γύρω στους 200 βαθμούς στη χαμηλή σχάρα, όχι όμως κάτω-κάτω, το να κουμπάει δηλαδή το ταψί στο φούρνο, λίγο παραπάνω.
αέρα και κάτω το βάζω εγώ, ώστε να ψηθούν οι πατατούλες. Θα κλείσουμε το ταψί μας με αλουμινόχαρτο και θα το αφήσουμε για καμιά ωρίτσα περίπου ή μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Όταν μαλακώσουν οι πατάτες, τότε θα ανεβάσουμε το ταψί μας πιο πάνω και θα το βάλουμε λίγο στο γκριλ για να ψηθούν τα μπιφτέκια να πάρουν χρώμα και οι πατατούλες. Γυρίζουμε και λίγο τα μπιφτέκια μας 5 λεπτάκια στην κάθε μεριά για να πάρουν χρώμα ίσα ίσα. Οπότε να ψηθούν και να φαίνονται και ωραία, να είναι και πεντανόστιμα. Πάμε να δούμε τι θα χρειαστούμε για τον κιμά. Θέλουμε 500 γραμμάρια κιμά, εγώ χρησιμοποιώ άπαχο μοσχαρίσιο. Μπορείτε όμως να βάλετε και μισό-μισό ή και κανονικό, να μην είναι άπαχο δηλαδή, να είναι μισό χοιρινό, μισό μοσχαρίσιο. Ένα κρεμμύδι, θυμάρι, νερό, φρυγανιά τριμμένη, την οποία τη βάζουμε με το μάτι, μπορείτε να βάλετε και ψωμί αν θέλετε. Κανονικά όσο βάζετε ψωμί στα μπιφτέκια σας τα βάλετε. Και ντοματίνια. Εάν έχετε ντομάτα, βάζετε ντομάτα. Επίσης θα χρειαστούμε και ελαιόλαδο. Αλατάκι, πιπεράκι εννοείται όσοι βάζετε. Εγώ δεν τα κάνω πικάντικα γιατί τρώω και το παιδί και δεν του αρέσει το πιπέρι. Οπότε δεν θέλω να έχω, ξέρετε, τις γκρινίτσες και δεν μπορώ να το φάω και τέτοια. Και μπορείτε επίσης να βάλετε και μαϊντανό. Στο μαγαζί δηλαδή που το έχω δοκιμάσει είχε και μαϊντανό μέσα. Το αποφεύγω πάλι λόγω του παιδιού. Άμα ήμουν μόνο εγώ και ο Γιάννης, θα το τρώγαμε με μαϊντανό. Θα παρατηρήσατε λοιπόν ότι το μυστικό είναι ότι δεν βάζουμε αυγό. Τα μπιφτέκια όταν βάζουμε μέσα αυγό σφίγγουν και γίνονται πέτρες. Γι' αυτό γίνονται και πάρα πολύ σκληρά. Βγάλτε τελείως το αυγό από τη ζύμη του κιμά, πιστέψτε με, δεν διαλύονται τα μπιφτέκια, γίνονται υπερτέλεια και ξεκινήστε να προσθέτετε νερό μες στη ζύμη για να γίνει μαλακή και αφράτη. Αυτό είναι το μυστικό για να είναι νόστιμα μαλακά τα μπιφτέκια. Διαφορετικά γίνονται πέτρες. Εννοείται ότι αντί για ντοματίνια μπορείτε να βάλετε ντομάτα, τώρα δεν είναι η εποχή της ακόμα. Σε κανένα μήνα θα αρχίζουν να βγαίνουν. Οπότε χρησιμοποιώ ντοματίνια που είναι πιο νόστιμα και πιο εύγευστα. Πάμε να καθαρίσουμε το κρεμμύδι και να βάλουμε 5-6 ντοματίνια στο μούλτι να τα πρωτοποιήσουμε και να γίνει νιανιά εντελώς. Δεν θέλω καθόλου κομματάκια μέσα στο μπιφτέκι. Και συνεχίσουμε με τη ζύμη του κιμά. Βάζουμε 5-6 ντοματίνια και λίγο νερό στο μούλτι για να γίνει πολτός. Το ρίχνουμε μέσα στον πόλι του κιμά. Βάζουμε φρυγανιά. Τώρα στο μισό κιλό υπολογίστε ότι περίπου θα πάρει όσο ένα νεροπότηρο, μπορεί και πιο λίγο. Το θυμάρι μας. Εσείς εδώ βάζετε και το αλατοπίπερό σας. Ελαιόλαδο. Περίπου 3 με 4 κουταλιές της σούπας και ξεκινάμε να ζυμώνουμε βάζοντας λίγο το νερό. Ανάλογα δηλαδή το πόσο μεγάλο είναι το κρεμμύδι, ενδεχομένως να χρειαστεί και πάρα πολύ λίγο νεράκι. Δηλαδή εμένα τώρα ήδη η ζύμη μου είναι αρκετά μαλακή. Πρέπει να πιάνω τη ζύμη και να είναι αφράτη και μαλακή. Οπότε δεν θα βάλω άλλο νεράκι. Αν τώρα σας έχει πέσει λίγο παραπάνω φρυγανιά, ενδεχομένως να χρειαστείτε και λίγο περισσότερο νερό. Στα μπιφτέκια και γενικά στα κεφτεδάκια, κοιτάμε το ζύμωμα να είναι καλό, δηλαδή όλα τα υλικά να πάνε παντού και δεν βαριόμαστε. Το ζυμώνουμε δηλαδή να δούμε ότι όντως έχουν πάει όλα παντού. Ο κιμάς μου λοιπόν είναι έτοιμος, όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ αφράτος και μαλακός. Πάμε να φτιάξουμε μπιφτεκάκια να τα βάλουμε πάνω στις πατατούλες και να τα βάλουμε να ψηθούν. Το μέγεθος από τα μπιφτέκια το κάνει ο καθένας όπως του αρέσει. Θα κοιτάξετε να είναι όλα ίδιο μέγεθος, μην μείνει το ένα άψητο και το άλλο παραψηθεί, στο περίπου να είναι όλα το ίδιο μέγεθος. Υπολογίστε ότι όταν ψήνετε το μπιφτέκι μικραίνει. Μουσική
Λοιπόν, αυτό εδώ μου έχει μείνει λίγο μικρούλι, δεν πειράζει, είναι για τον σεφ. Για να δοκιμάσει. Σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Μπορείτε αυτό το φαΐ να το κάνετε και σε γάστρα, να έχει το καπάκι της δηλαδή, ή με δύο ταψιά. Να βάλετε ένα ταψί κάτω και ένα ταψί από πάνω, αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αλουμινόχαρτο. Βάζουμε λοιπόν στο φούρνο για περίπου μία ωρίτσα. Στα 40 λεπτάκια ανοίξτε λίγο το αλουμινόχαρτο και τσιμπήστε μία πατάτα. Αν είναι έτοιμη μαλακή, τότε θα τα ανοίξετε και θα βάλετε πάνω το φαγητό στο γκριλ για να πάρει χρώμα. Γύρω στη μία ώρα και κάτι θέλει αυτό το φαΐ για να είναι έτοιμο. Πάμε λοιπόν να το δείτε κι εσείς. Στα 35 λεπτάκια λοιπόν βλέπουμε ότι οι πατάτες έχουν γίνει λουκούμι, τσιμπιούνται πολύ. Ανεβάζουμε τη σχάρα και το γυρίζουμε στο γκριλ για να πάρουν χρώμα. Τα ανεβάσαμε πιο πάνω, το βάζουμε στο γκριλ και τα αφήνουμε 5 λεπτάκια, γυρίζουμε τα μπιφτέκια από την άλλη, άλλα 5 λεπτάκια να πάρουν χρώμα, μπορεί να είναι και λιγότερο, και σβήνουμε και είναι έτοιμο. Έχουν πάρει χρώμα. Γυρίζουμε και από την άλλη μεριά, τα αφήνουμε 2-3 λεπτάκια και τα βγάζουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, να σας κρατήσαμε καλή παρέα, να πήρατε ιδέες για το πώς θα φτιάξετε εσείς τα μπιφτέκια σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι βάζετε εσείς στη ζύμη του κιμά και πώς σας αρέσουν. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε στην επόμενη συνταγή. Φιλάκια πολλά!